Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Μητσοτάκη, πόσο πολύ τον έχετε αγαπήσει τώρα τελευταία τον κύριο Βαρουφάκη? Σας είναι ιδιαίτερα συμπαθής. Ο άνθρωπος που κατέστρεψε τη χώρα το πρώτο εξάμηνο του 2015, έτσι λέγατε, έτσι δεν λέγατε? Ο άνθρωπος που διέλυσε τις τράπεζες, ο άνθρωπος που έφερε χρέος στη χώρα, μια λέγατε 50 δισεκατομμύρια, μια 100 δισεκατομμύρια, μια 150 δισεκατομμύρια, μια 200. Τώρα πόσο πολύ τον έχετε αγαπήσει? Τόσο πολύ τον έχετε αγαπήσει. Παρακαλώ, κύριε συνάδελφε. Σας είναι εξαιρετικά σημαντικός. Καταλαβαίνουμε όλοι τους λόγους για τους οποίους ενδεχομένως σας είναι εξαιρετικά σημαντικός. Όμως θα καταλάβετε γιατί, κύριε Γεραπετρίτη. Θα καταλάβετε. Θα καταλάβετε γιατί. Κύριε Μητσοτάκη, επεκταθήκατε σε μια σειρά από ζητήματα και θα μου επιτρέψετε να σας απαντήσω ένα προς ένα στα ζητήματα αυτά. Ασχοληθήκατε με το είδος της αντιπολίτευσης που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Μάλλον έχετε ξεχάσει το είδος της αντιπολίτευσης που κάνατε εσείς επί 3,5 χρόνια όταν αναλάβατε την Προεδρία του κόμματός σας και μετά από 2 μήνες ζητήσατε εκλογές. Και ξεχάσατε, ναι, ήσασταν στην ιστορία καταγεγραμμένος αρχηγός της αντιπολίτευσης που ζητούσε εκλογές το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα του μεταπολίτευσης και μετά. Ζητούσατε εκλογές επί 3,5 χρόνια, δεν τις είχατε. Προβλέψατε την καταστροφή της χώρας, προβλέψατε 4ο μνημόνιο, πέρυσι τέτοιο καιρό τα λέγατε αυτά, και σήμερα στη βάση του 4ου μνημονίου είσαστε εσείς, χάρη στις δικές μας προσπάθειες, για να δίνετε κάποιες φορολογικές ελαφρύνσεις. Αναφερθήκατε όμως, και κάνατε μεγάλο λάθος, στα χρόνια του 2012, 2013, 2014 και αναφερθήκατε με έλλειψη επίγνωσης για το τι συνέβη στη χώρα και τα χρόνια που εσείς κυβερνούσατε. Ήσασταν κορυφαίος υπουργός της κυβέρνησης και μάλιστα για μια διαβολική σύμπτωση ο κύριος Βρούτσης ήταν ο υπουργός της εργασίας που διέλυσε όλους τους εργασιακούς νόμους φέρνοντας όλη τη λέλαπα των μνημονίων το 2012, μειώνοντας 22% με ένα νόμο και ένα άρθρο τον κατώτατο μισθό, φέρνοντας τον υποκατώτατο. Ήσασταν η κυβέρνηση που έφερε μέσα σε λίγους μήνες τη χώρα σε μια πρωτοφανή ύφεση και σε απώλεια του 25% του εθνικού πλούτου. Και σήμερα κουνάτε εσείς το δάχτυλο σε εμάς, γιατί διεκδικήσαμε πότε, το Γενάρη του 2015, τα εργασιακά δικαιώματα και την αύξηση του κατώτατου μισθού. Ξεχνάτε για άλλη μια φορά ότι μετά την δύσκολη πράγματι συμφωνία, αλλά με προοπτική, διότι εκεί που εσείς αποτύχατε 3 φορές, 3 κυβερνήσεις, 2 φορές, να ολοκληρώσουν προγράμματα, εμείς βγάλαμε τη χώρα από τα μνημόνια. Και αν σήμερα βρίσκεστε σε θέση να κοκορεύεστε, είναι γιατί αυτός ο λαός και αυτή η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ κατάφερε να ολοκληρώσει κάτι που εσείς ούτε στο όνειρό σας δεν το είχατε δει. Από το 2010 ως το 2015. Μέχρι πρότινος ήξερα ότι με κατηγορείτε διότι, λέει, αντάλλαξα τις συντάξεις με το μακεδονικό και δεν έχετε τσίπα και ντροπή να βγείτε να το διαψεύσετε αυτό 1,5 χρόνο τώρα που το λέτε, όταν και ο ίδιος ο Γιούγκερ σε συνέντευξή του στο Παπαχελά προχθές βγήκε και είπε ότι αυτό είναι μια αθλειότητα. Σήμερα την αθλειότητα την πολλαπλασιάζεται. Βεβαίως με την ευτυχή συγκυρία για σας να λέει άλλος πράγματα που θα μπορούσατε να έχετε πει κι εσείς. Ότι δήθεν ανταλλάξαμε τα πλεονάσματα, λέει, τι, με τα εργασιακά. Τώρα δεν είναι οι συντάξεις με το μακεδονικό, το οποίο ήταν μια προοδοτική συμφωνία για εσάς, την οποία όμως και τηρείτε και τιμάτε. Όχι μόνο τηρείτε, την τιμάτε και έχετε και το θράσος να μιλάτε για ψέματα και για απάτες. Εσείς είστε ο μεγαλύτερος πολιτικός απατεώνας. Αλλά σήμερα λοιπόν μάθαμε ότι ανταλλάξαμε τα πλεονάσματα. Ποια πλεονάσματα ακριβώς? Τι είχε υπογράψει ο κύριος Σαμαράς και εσείς μαζί του ως υπουργός του τότε? Μήπως είχατε υπογράψει πλεονάσματα 4,5% και 4,2%? Μήπως εμείς καταφέραμε
να μειώσουμε κατά 20 δισεκατομμύρια ευρώ στην πενταετία το βάρος το οποίο είχατε υπογράψει εσείς. Ή τα ξεχνάτε αυτά. Τα ξεχνάτε. Δεν θα απαντήσετε γι' αυτό, γιατί τώρα ο κ. Σαμαράς σας αρέσει και πολύ. Εντάξει, καταλαβαίνω. Έχετε κι εσείς τα εσωτερικά σας ζητήματα. Ακούστε να δείτε, κύριε Μητσοτάκη, όμως. Υπάρχει μια μεγάλη διαφορά ανάμεσα στην αριστερά και στη δική σας παράταξη. Στη δική σας παράταξη υπάρχει πάντοτε ένα κλίμα λυκοφιλίας, αλλά είναι σε όλους γνωστό ότι ιδριώς πεσούσης πάσανίρ ξυλεύεται. Και είναι σε όλους γνωστό, πόσες ομάδες, φράξεις και κόμματα υπάρχουν εντός της κοινωνικής σας ομάδας. Μην κάνετε σε εμάς μαθήματα. Εμείς έχουμε την τόλμη και την παρησία να κοιτάμε κατάματα και τα σωστά και τα λάθη που κάναμε. Αναρωτιέμαι ποιο άλλο κόμμα που κυβέρνησε τον τόπο από τη μεταπολίτευση και μετά είχε την παρησία και την τόλμη να πει έστω σε ένα θέμα κάναμε λάθος. Όλα σωστά τα κάνατε εσείς. Όλα σωστά. Όλα. Και τη χρεοκοπία της χώρας την κάνατε σωστά και τη διάλυση των εργασιακών σχέσεων κάνατε σωστά και τα 25% που μειώσατε το εθνικό πλούτο κάνατε σωστά και τα εξοπλιστικά και τις μίζες τα κάνατε σωστά του Ψοχατζόπουλου και του Παπαντονίου και των άλλων και τους κουμπάρους κάνατε σωστά και τα θαλασσοδάνεια που πήρατε δανεικά και αγύριστα από τις τράπεζες 220 εκατομμύρια ο καθένας σας τα κάνατε σωστά, κανένα λάθος δεν κάνατε. Μπράβο σας. Συγχαρητήρια. 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 Αναφερθήκατε λοιπόν στα δύσκολα χρόνια, στα πνιγυρά χρόνια για τον τόπο. Όταν πεθαίναν συνάνθρωποι μας, επειδή η ΔΕΗ τότε έκοβε το ρεύμα, στα δικά μας τα χρόνια δεν το έκοβε, και όταν κάποιοι άνθρωποι, συνάνθρωποι μας, συμπολίτες μας, από αναθυμιάς από το μαγκάλι πεθαίνανε. Και λέτε λαϊκισμός. Και λέτε λαϊκισμός. Είναι ύβρις απέναντι στους νεκρούς εκείνης της περίοδου αυτό που κάνατε σήμερα. Όχι λαϊκισμός ο δικός μας. Και είναι ντροπή σας αυτό. Λαϊκισμός είναι χωρίς στοιχεία. Να μιλάτε για δίθεν ανταλλαγές με εθνικά θέματα. Και θέλω να αναρωτηθώ, η επιμονή σας στις δίθεν ανταλλαγές και μάλιστα για κρίσιμα εθνικά θέματα, τις μέρες της κρίσιμης διαπραγμάτευσης, μήπως γεννάτε παρακαλώ, από τη δική παρακαλώ, σας τάση. Ομιλεί ο αρχηγός αντιπολιτεύσεως. Κύριε Γεροβασίλη, μήπως... κύριε Λοβέρδο, παρακαλώ. Παρακαλώ. Δεν είπα τίποτα για σας. Γιατί... Αναρωτιέμαι λοιπόν μήπως η επιμονή σας να μιλάτε για τέτοιου είδους ανταλλαγές είναι ορμόμενη από μια δική σας ενδεχομένως αντίληψη. Μήπως τελικά η σπουδή σας να προχωρήσετε στην άρση, την απόλυτη άρση της προστασίας της πρώτης κατοικίας από 1 Μαΐου έχει να κάνει με τις όποιες διεκδικήσεις έχετε σε άλλα ζητήματα. Δεν θέλω να μπω σε αυτή τη λογική. Όμως θα σας πω με απόλυτη επίγνωση του τι λέω. Η κατάσταση στη χώρα δεν είναι ούτε ειδηλιακή, ούτε εύκολη. Είναι εξαιρετικά δύσκολη. Και είναι δύσκολη για αυτούς που περάσαν δύσκολα και τα προηγούμενα χρόνια. Κύριε Μητσοτάκη, πριν από λίγες μέρες ο Πρωθυπουργός της Ιρλανδίας, ένας συμπαθής άνθρωπος, ο Λίο Βαράνκαρ, έχασε τις εκλογές. Και τις έχασε ενώ η Ιρλανδία, προσέξτε, είχε ανάπτυξη 6%. Ούτε 4, ούτε πολύ περισσότερο 2,4 που θα έχουμε φέτος, λέει η Κομισιόν. Είχε ανεργία 5%. Όχι 17% που έχουμε εμείς. Και χρέος 50%, όχι 180% που έχουμε εμείς. Γιατί τις έχασε? Τα 2/3 των ερωτηθέντων στα exit polls απάντησαν «Δεν βλέπουμε καμία βελτίωση στη ζωή μας». Εσείς υποσχεθήκατε όχι απλά βελτίωση, αλλά ραγδαία βελτίωση. Και πού είναι αυτή η ραγδαία βελτίωση? Περιμένει ο κόσμος να τη δει.
Σήμερα αντί για γαλανό ουρανό, οι περισσότεροι συμπολίτες μας βλέπουν σύννεφα να συσσωρεύονται. Σύννεφα στο προσφυγικό. Παραλάβατε τη Μόρια με 5.000, είναι 25.000. Έχετε καταδικάσει τα νησιά και τους νησιώτες να ζουν σε μια κατάσταση η οποία είναι αδύνατον κανείς να την πάρει στην πλάτη του και να τη σηκώσει. Ασήκωτη, αβάσταχτη. Και όλα αυτά για να μην μεταφέρεται από την αρχή στο βάση του δικού μας προγράμματος πρόσφυγες και μετανάστες στην ενδοχώρα, γιατί έχετε τους δημάρχους σας να κάνουν αντάρτικο. Και θυσιάζετε 5 ολόκληρα νησιά, γιατί εσείς δεν μπορείτε να επιβάλλετε το αυτονόητο. Η κατάσταση και στα εθνικά μας θέματα είναι δύσκολη. Στα κοινωνικά έρχονται σύννεφα, η πρώτη κατοικία. Στην οικονομία, την πραγματική οικονομία, δεν υπάρχει φως. Και επανέρχομαι. Γιατί συνέβη αυτό που συνέβη στην Ιρλανδία? Κέρδισε η αριστερά και η διαβούλευση. Και έχασε ο δεξιός πρωθυπουργός, ο οποίος είχε, όπως σας είπα πιο πριν, ανάπτυξη 6% και ανεργία 5%. Ελάτε, κυρία Βούλτεψη. Κυρία Βούλτεψη, την άλλη φορά να σας φωνάξουμε να μας κάνετε μία ανάλυση για το γιατί δεν έπρεπε η χώρα να είναι στο Βερολίνο, στη Σύνοδο. Λοιπόν, εντάξει. Ακούστε όμως αυτό που θέλω να πω. Ακούστε αυτό που θέλω να πω. Η Ιρλανδία μας διδάσκει, ακούστε με κυρία Βούλτεψη, ακούστε με λίγο. Η Ιρλανδία μας διδάσκει ότι ούτε οι ρυθμοί ανάπτυξης, ούτε οι δείκτες ανεργίας από μόνοι τους δεν αρκούν για να αισθανθούν οι πολίτες βελτίωση στη ζωή τους. Αν δεν αντιμετωπίσουμε το κρίσιμο ζήτημα. Ποιο είναι το κρίσιμο ζήτημα για μας? Η ποιότητα της εργασίας, η βελτίωση των αμοιβών και άρα της αγοραστικής δύναμης. Το μοντέλο της εργασίας που προωθείτε είναι αυτό του εργαζόμενου φτωχού. Πληρώνεται για 4 ώρες, δουλεύει όμως 8 στην πραγματικότητα. Πληρώνεται για 8 ώρες, δουλεύει για 12 στην πραγματικότητα. Και αυτή την πραγματικότητα, ξέρετε, εμείς δεν τη φέραμε, εσείς τη φέρατε. Εμείς προσπαθήσαμε σε μεγάλο βαθμό να την αλλάξουμε και πετύχαμε πολλά. Η ανατροπή στη σχέση εργασίας έγινε επί των ημερών σας, Βρούτσης Υπουργός, όπου πήγαμε από το 35% της μερικής απασχόλησης στις προσλήψεις στο 55%. Εμείς δημιουργήσαμε 500.000 θέσεις εργασίας. Νομοθετήσαμε μια σειρά από μέτρα υπέρ των εργαζομένων. 6 εκατομμύρια υπερορίες καταγράφηκαν μόνο σε μια χρονιά χάρη στο νόμο για υποχρεωτική ηλεκτρονική δήλωση των υπερορίων από τους εργοδότες και χάρη στους διαρκείς ελέγχους του ΣΕΠΕ. Και έχετε το δράσος τώρα να ενοχοποιείτε και τους εργαζόμενους, διότι γίνεται σφυριχτή ο έλεγχος και το μαθαίνει η τράπεζα και διώξει. Ενοχοποιείτε τους εργαζόμενους στο ΣΕΠΕ, αυτούς που κάνουν τον έλεγχο. Υπερδιπλασιάστηκαν οι επιχειρήσεις που δήλωσαν υπερορίες και υπερδιπλασιάστηκαν και οι εργαζόμενοι που πήραν υπερορίες και κάποιοι είδαν τη ζωή τους να βελτιώνεται γιατί γυρνάγαν σπίτι τους στην ώρα τους. Αυτά συνέβησαν επί των ημερών μας, όσο και αν θέλετε να τα κρύψετε. Παραλάβαμε την αδήλωτη εργασία στο 19,2%. Την παραδώσαμε στο 9%. Και φυσικά επαναφέραμε συλλογικές συμβάσεις, επεκτασιμότητα, υποχρέωση αιτιολόγησης απολύσεων, προστασία εργολαβικών εργαζομένων, όλα αυτά που με μεγάλη ταχύτητα ξυλώσατε εσείς, όχι στους 7 μήνες, στους πρώτους μήνες διακυβέρνησής σας. Έρχεστε και μου λέτε σε σχέση με το βάσιμο λόγο της απόλυσης. Ο βάσιμος λόγος απόλυσης είναι ρύθμιση που υπάρχει στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη. Είναι κεκτημένο του Ευρωπαϊκού Δικαίου και ισχύει στην πλειοψηφία των Ευρωπαϊκών χωρών. Εσείς το καταργήσατε με μια τροπολογία της τελευταίας στιγμής και καταφέρατε το πρωτοφανές, ένα μόνης μήνα μετά την εκλογή σας, όλη η αντιπολίτευση να αποχωρήσει. Δεν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ που αποχώρησε. Άδειασε η Βουλή ένα μόλις μήνα για να κάνετε τη χάρη, το χατήρι, στο Σύνδεσμο Ελλήνων Βιομηχάνων. Το επιχείρημά σας περί δίθεν φακελώματος των εργαζομένων είναι τόσο ψευδές και αστείο. Ο εργοδότης δεν έχει το δικαίωμα να έχει πρόσβαση στα στοιχεία του εργαζόμενου.
ο νέος εργοδότης που τυχόν θα τον επαναπροσλάβει. Παρά μονάχα στα στοιχεία που αφορούν τον εργαζόμενο στη δική του επιχείρηση. Και είναι απαράδεκτο να επικαλείστε μια παράνομη πρακτική για να δικαιολογήσετε την κατάργηση μέτρων προστασίας των εργαζομένων όπως αυτό, της αιτιολόγησης απόλυσης που ισχύει σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μιλήσατε για τους 5.500 των νέων ανθρώπων και μιλήσατε για δικά μας και δικά σας παιδιά. Είναι ντροπή, κύριε Πρωθυπουργέ. Κύριε Πρωθυπουργέ, με ΑΣΕΠΕ έγιναν αυτές οι προσλήψεις. Θα σας πει μετά ο κύριος Γιαναπετρίτης για την Ελβετία. Με ΑΣΕΠΕ έγιναν αυτές οι προσλήψεις. Με ΑΣΕΠ. Ορισμένου χρόνου ήτανε, βεβαίως. Λέτε ότι δεν καταλαβαίνω τι μου λέτε. Εσείς δεν καταλαβαίνετε τι διαβάζετε. Διαβάσατε τους όρους, για τη τους όρους και τη διάρκεια της απασχόλησης που ορίζει η σύμβασή τους. Και τι λέει. Παράταση ή σύναψη νέας σύμβασης κατά το αυτό ημερολογιακό έτος. Κατά το αυτό, δεν είναι αυτό. Πέρυσι υπογράφηκε η σύμβαση αυτή. Το 2019. Και εμείς είχαμε δηλώσει ξεκάθαρα ότι θα προβλέψουμε τη δυνατότητα της ανανέωσης για έναν ακόμα χρόνο τουλάχιστον, ώστε μετά να πάρουν και μία μοριοδότηση αυτοί οι νέοι επιστήμονες. 5.500 είναι για να μπορέσουν να έχουν μια καλύτερη προοπτική στη χώρα. Και μου λέτε άλλη μία απάτη. Μα θέλετε να κρατήσουμε το ισχύον πρόγραμμα και να ανανεώσουμε για 5.500 ένα χρόνο ή να φτιάξουμε ένα καλύτερο με καλύτερους όρους και για περισσότερο. Πώς θα το κάνετε αυτό. Δεσμευτείτε. Έχω εδώ τα στοιχεία του προϋπολογισμού. Ο ΑΕΔ. Προγράμματα απασχόλησης. Από 406 εκατομμύρια το 19, 377 φέτος. Ποιον κοροϊδεύετε, κύριε Μητσοτάκη, με ποιον τρόπο θα χρηματοδοτήσετε προγράμματα ενώ μειώνετε τον προϋπολογισμό του ΑΕΔ για τα προγράμματα απασχόλησης. Μακάρι να το καταφέρετε, εμείς μαζί σας. Και κλείνω. Αφήστε τον να μιλήσει και να κλείσει την ομιλία του. Κλείνω με το θέμα. Μην επιχειρείτε να ξεφύγετε έτσι με το θέμα του κατώτατου μισθού. Θέλω να καταθέσω στα πρακτικά ένα διάγραμμα που δείχνει ότι η μόνη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ο κατώτατος μισθός το 2020 είναι χαμηλότερος από τον κατώτατο μισθό το 2010, είναι η Ελλάδα. Ορίστε. Και το σχετικό ρεπορτάζ και στα μέσα ενημέρωσης. Η μόνη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κύριε Μητσοτάκη, που ο κατώτατος μισθός είναι χαμηλότερος το 20 από ό,τι ήταν το 10, είναι η Ελλάδα. Και άλλες χώρες είχαν μνημόνια. Και άλλες χώρες είχαν λιτότητα. Καμία δεν έχει αυτό που έχουμε εμείς. Άκουσα με ενδιαφέρον την κυρία Γεννηματά να συμφωνεί στην ανάγκη αύξηση του κατώτατου μισθού. Απλά να προτείνει την ευθύνη να την αναλάβουν οι εταίροι μέσα από συλλογικές διαπραγματεύσεις. Αν συμφωνούμε όμως, δεν έχω αντίρρηση σε αυτό, αν συμφωνούμε όμως ότι πρέπει, θα σας πω, ότι πρέπει να επανέλθουμε τουλάχιστον το 2021, εκεί που ήμασταν το 2010, δηλαδή στον κατώτατο 751, τότε είμαι έτοιμος να σας προτείνω, είμαι έτοιμος να προτείνω να αλλάξουμε εμείς την πρόταση νόμου μας και να δώσουμε από αύριο, από σήμερα και όχι το 2021, την ευθύνη στους κοινωνικούς εταίρους, υπό μία όμως προϋπόθεση, ότι η αύξηση που θα αποφασίσουν θα έχει ως πάτωμα το 7,5% για το 20 και το 7,5% για το 21. Αν οι συλλογικοί εταίροι αποφασίσουν για μεγαλύτερες αυξήσεις, θα τις στηρίξουμε. Και αν αυτό είναι το ζήτημα, λοιπόν, να δώσουμε στους συλλογικούς, στους κοινωνικούς εταίρους τη δυνατότητα να διαπραγματευτούν, υπό αυτόν τον όρο εμείς λέμε ναι. Και αν θέλετε, να καταθέσουμε και μαζί αυτή την πρόταση. Όμως, θέλω να κλείσω λέγοντας, δεν υπάρχει, ναι, τι σας πειράζει, μίλησα λίγο παραπάνω και ο Πρωθυπουργός μίλησε. Είναι σοβαρά θέματα αυτά. Ελάτε. Είναι σοβαρά θέματα αυτά. Τα 5 λεφτά δεν θα σας πειράξουν, ακούστε.
Πάντως η αλήθεια είναι, κύριε Τσίπρα, ότι στην Ιρλανδία τηρούν την ώρα. Ας τηρήσετε κι εσείς άλλες δεσμεύσεις που τηρούν στην Ιρλανδία, να είχαμε κατώτατο μισθό, κοινωνικό κράτος, προστασία κοινωνική και θα μιλάγαμε πιο λίγο. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, άκουσα τον Πρωθυπουργό να λέει ότι δεν υπάρχει ισχυρή χώρα χωρίς ισχυρές επιχειρήσεις. Εγώ θα το αντιστρέψω και θα πω, μάλιστα, κανείς δεν θέλει να μην έχουμε ισχυρές επιχειρήσεις. Αλλά δεν υπάρχει ισχυρή οικονομία χωρίς ποιότητα στην εργασία των εργαζομένων. Και άρα δεν υπάρχει και ισχυρή χώρα χωρίς ποιότητα στην εργασία των εργαζομένων. Ήθελα λοιπόν σήμερα να απευθυνθώ όχι τόσο στον κύριο Μητσοτάκη, γιατί ξέρω τις απόψεις του και τις θέσεις του. Ήθελα όμως να απευθυνθώ και του ζητάω και αυτός να μην απευθυνθεί σε μένα. Ξέρει ο κόσμος ότι διαφωνούμε. Αλλά να απευθυνθεί στους χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους, στους εργαζόμενους. Αυτούς που είναι έξω και αυτούς που είναι εδώ πάνω και μας παρακολουθούν. Και από τα λιπάσματα της Καβάλας και από την Τράπεζα Πειραιώς και από τα ΕΛΠΕ και τους νέους επιστήμονες, 5.500 θα βρεθούν στον δρόμο. Δεν είναι αόρατοι άνθρωποι αυτοί. Επειδή δεν ασχολούνται τα μέσα ενημέρωσης μαζί τους, ορίστε. Είναι ορατοί, έχουν πρόσωπα και έχουν και ονοματεπώνυμο. Σε αυτούς να απευθυνθείτε. Και να απευθυνθείτε και στους 880.000 εργαζόμενους που είδαν αυξήσεις στους μισθούς τους με την αύξηση του κατώτατου που κάναμε το 19 και στο 1.080.000 που θα δουν αυξήσεις αν γίνει δεκτή η πρότασή μας για αύξηση άλλο 7,5% το 2020. Σε αυτούς λοιπόν να απευθυνθείτε, κύριε Μητσοτάκη, στον κόσμο της εργασίας. Σε αυτούς έχετε να απολογηθείτε, όχι στην κοινοβουλευτική σας ομάδα. Εμείς με αυτόν τον κόσμο θέλουμε να προχωρήσουμε, γιατί αυτόν τον κόσμο θέλουμε να εκπροσωπούμε. Γι' αυτό και καταθέσαμε αυτή την πρόταση νόμου, γι' αυτό και θα καταθέσουμε ολοκληρωμένο σχέδιο νόμου για τη ρύθμιση της αγοράς εργασίας απέναντι στη νέα γενικευμένη απειλή της εργολαβοποίησης των εργαζομένων. Και θα καταθέσουμε πρόταση νόμου για την καθολική κάλυψη των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Γιατί εμείς αναμετρώμαστε με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του κόσμου της εργασίας, όχι με εσάς. Εσείς πολύ σύντομα θα αναμετρηθείτε με τα μεγάλα προβλήματα που δημιουργεί η πολιτική σας.